έχουν επαφή συγκεκριμένη με την πραγματικότητα. Ακριβέστερα, επιχειρούν να αξιοποιήσουν με έναν λαϊκιστικό τρόπο συμπτώματα της οικονομικής και πολιτικής ζωής στην προσπάθειά τους να βρουν ένα δίθεν λαϊκό αίρισμα. Οι Έλληνες πολίτες όμως έχουν καταδικάσει αμετάκλητα την τρομοκρατία, τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις εκδηλώσεις τους. Ο ορισμός της τρομοκρατίας έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και για να καθοριστούν οι ποινικές συνέπειες των διαφόρων πράξεων, αλλά και γιατί στα διεθνείς οργανώσεις χρειάστηκε ορισμένες φορές να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Τι είναι η τρομοκρατία? Είναι ο κάθε πράξης βίας ή υπάρχουν πράξεις βίας που δεν είναι τρομοκρατικές? Νομίζω ότι τελικά υπάρχει μια συνένεση, δεν υπάρχει τυπική συμφωνία, ότι η τρομοκρατία είναι η άσκηση πολιτικής βίας σε περιθώρια που επιτρέπουν την επιδίωξη των πολιτικών σκοπών με άλλα μέσα, δηλαδή δημοκρατικά μέσα, και έξω και από το μέτωπο πάλης που έχεις, δηλαδή όταν αγγίζουν και αθώους ή άσχετους ανθρώπους. Με αυτήν την έννοια, τρομοκρατία δεν μπορεί να είναι μια αντιστασιακή πράξη, δηλαδή όταν ένας λαός είναι υπό δικτατορία, υπό ξένη κατοχή, δικαιούται να παλέψει με όλα τα μέσα, εφόσον δεν του δίνονται τα δημοκρατικά συνηθισμένα κανονικά μέτρα μέσα για να ασκήσει για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Και επίσης, τρομοκρατία δεν είναι μια πολεμική πράξη που γίνεται μέσα σε ένα κηρυγμένο πόλεμο με μέτωπο και αφορά τους εμπολέμους. Ιστορικά και πολιτικά έχει εκτιμηθεί το φαινόμενο της τρομοκρατίας σαν ένα αρνητικό αποτέλεσμα της κρίσης του πολιτικού συστήματος ή της κρίσης των θεσμών. Όμως, αυτή η συστηματική θεώρηση έχει δείξει και κάτι άλλο. Πως ο συμβολισμός της τρομοκρατικής δράσης δεν είναι σε θέση να εμπνεύσει ούτε κινήματα ούτε αλλαγές στο επίπεδο των θεσμών αλλά και των όρων της ζωής των κοινωνιών. Κατά συνέπεια είναι αντιδράσεις αρνητικές που διευκολύνουν την διαιώνιση αυτής της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης απ' τη μια μιας στήρας φιλολογίας περί τρομοκρατικής δράσης και απ' την άλλη μιας αρνητικής δαιμονολογίας αντιτρομοκρατικών θέσεων. Το φαινόμενο της τρομοκρατίας έχει πραγματικές κοινωνικές ρίζες, πιστεύω, οι οποίες ανάγονται τόσο στην κοινωνική ανισότητα και τα προβλήματα τα οποία έχουμε στην κοινωνία μας, όσο από την άλλη πλευρά και στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η κρατική τρομοκρατία. Ξέρουμε τις βίες αντιδράσεις του κράτους σε πολλά κοινωνικά κινήματα. Το θέμα είναι όμως αν αποτελεί μια σωστή απάντηση. Πιστεύω ότι είναι λάθος απάντηση. Είναι επομένως πραγματικό το πρόβλημα, αλλά η απάντηση είναι λάθος, διότι δεν επιδιώκει την κοινωνική συνένεση και συμμετοχή ευρύτερων μαζών. Στηρίζεται στις αποφάσεις και τη λογική μικρών μειοψηφιών που θέλουν με έναν τρόπο που αυτές επιλέγουν και μόνο να απαντήσουν στα κοινωνικά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, άσχετα με το ποια είναι τα κίνητρα και οι ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις εκείνων που αναπτύσσουν τρομοκρατική δράση, ένα είναι νομίζω ασφαλές, ότι η ίδια η τρομοκρατική δράση είναι ένα αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, ότι είναι επομένως μεγίστης κοινωνικής και πολιτικής σημασίας. Θεωρούν, συνηθέστεται, η ιδεολογική τοποθέτηση είναι ότι βρισκόμαστε σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στις δυνάμεις της εκμετάλλευσης και στις δυνάμεις της λαϊκές που υφίστανται την εκμετάλλευση, ότι οι σύγχρονοι μηχανισμοί αντιμετώπισης αυτής της αντιπαράθεσης είναι στην πραγματικότητα ενσωματωμένοι στο σύστημα της εκμετάλλευσης, επομένως πρέπει να γίνει ρήξη. Την ρήξη αυτή δεν μπορεί να την κάνει η εργατική τάξη από μόνη της, γιατί έχει και αυτή ενσωματωθεί. Πρέπει επομένως να βρεθεί μια μαχητική πρωτοπορία να κηρύξει τον πόλεμο. Κηρύξει τον πόλεμο, και η θεωρία είναι ότι η ρήξη αυτή θα δημιουργήσει τέτοιες οδυνηρές τριβές και καταστάσεις που τελικά οι εργαζόμενοι θα συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται μπροστά σε μια πολεμική αναμέτρηση και θα κινητοποιηθούν. Η πείρα απέδειξε ότι αυτή η θεωρία είναι λάθος, γιατί ενισχύει απέναντίας τις δυνάμεις της αντίδρασης. Τους δίνει την δυνατότητα ακριβώς να θεσμοθετήσουν μηχανισμούς αντιδημοκρατικούς
και να χρησιμοποιήσουν και μια προπαγάνδα στήριξη των ιδεών τους νόμος και τάξη, που στην πραγματικότητα λειτουργούν ακριβώς εναντίον των συμφερόντων των εργαζομένων, εναντίον των λαϊκών τάξεων, εναντίον των δημοκρατικών ελευθεριών. Εκείνοι με το δικό τους τρόπο και με τα σύννεφα στα οποία ζουν, νομίζουν ότι αγωνίζονται για κάποιο σκοπό. Τους δίνω το μήνυμα εγώ, και νομίζω ότι είναι όλος ο ελληνικός λαός, από όλος ο ελληνικός λαός, ότι κάνουμε μεγάλη ζημιά για αυτόν τον τόπο. Και έχουμε μια προσπάθεια τούτη την εποχή να ανορθώσουμε την Ελλάδα. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι ένα σχετικά απομονωμένο κοινωνικά φαινόμενο. Δεν είναι ένα ριζωμένο στην κοινωνία φαινόμενο. Δεν έχει ισχυρές κοινωνικές ρίζες. Έτσι δεν θα βρείτε στη χώρα μας κοινωνικά αδικημένους που να αντιπροσωπεύονται από το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Δηλαδή να αντιπροσωπεύονται από τη 17η του Νοέμβρη ως να ήταν ο Ζωρότος. Επίσης πρέπει να κάνουμε την παρατήρηση ότι στην Ελλάδα η τρομοκρατία δεν παράγει ουσιαστικά πολιτικά αποτελέσματα. Καμιά ενέργεια, ας πούμε, της 17ης του Νοέμβρη δεν έχει επηρεάσει ριζικά τις πολιτικές εξελίξεις. Μπορεί να ενισχύει κάποια συντηρητικά αντανακλαστικά στην κοινωνία την κρατική καταστολή, αλλά δεν καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Έτσι, θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι η 17η του Νοέμβρη ως ομάδα δολοφόνων είναι απόλυτα επιτυχημένη. Ως ομάδα με υποτιθέμενους πολιτικούς στόχους είναι πλήρως αποτυχημένη. Ούτε ως προβοκάτορες δεν μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Η τρίτη παρατήρηση πρέπει να κάνουμε είναι ότι δεν έχει τρομοκρατία στην Ελλάδα συγκεκριμένη, επιβεβαιωμένη ταυτότητα. Μπορεί να είναι τα πάντα και τίποτα. Είναι φέρει πίνει μια ομάδα με ιδεολογικά κίνητρα που αυτά που λέει τα πιστεύει. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που δίνουν νόημα στην ύπαρξή τους με τα πολιτικά εγκλήματα. Είναι μια ομάδα διασυνδεμένη με τις μυστικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε στο βίντεο, βέβαια πέρασαν και τα χρόνια. Αυτά τα αποσπάσματα είναι από τις δηλώσεις που έκαναν στο ραντεβού το μεσημέρι πριν 8-9 χρόνια, αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου του Μπακογιάννη. Και είναι εμφανή όλα αυτά τα στοιχεία που φαίνονται στα μαλλιά, στις φυσιογνωμίες, στο ύφος και στο ήθος όλων μας και μου προσωπικώς και των συνομιλητών μας. Για όσους άνοιξαν τώρα το δέκτη τους, υπενθυμίζω ότι συζητούμε για το θέμα της τρομοκρατίας μια σειράς εκπομπών που ξεκινήσαμε εδώ και μέρες για να τις ολοκληρώσουμε μετά από αρκετές επίσης ημέρες, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε αυτόν τον φάκελο της τρομοκρατίας με τα ως τώρα στοιχεία που υπάρχουν. Και συζητούμε με τον Υπουργό Τύπου και εκπρόσωπο του στρατιωτικού καθεστώτος της 25ης Νοεμβρίου του 1973, τον καθηγητή τον κύριο Καρακώστα. Κύριε Καρακώστα, είδατε ότι όσοι μίλησαν, όσοι κατέθεσαν τις απόψεις τους στο ραντεβού το μεσημέρι, και ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Πάγκαλος και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Βασιλιάδης και ο κύριος Καραμπελιάς και ο κύριος Μαγκάκης και όλοι αυτοί που προέρχονται από διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς χώρους, αντιμετώπισαν το θέμα της τρομοκρατίας, τοποθετήθηκαν διαφορετικά από την δική σας ακριβώς τοποθέτηση που μόλις πριν από λίγα λεπτά μας εκφράσατε εδώ. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Αλλά? Διότι το εύρος των απαντήσεών των επαναφέρει το θέμα εκεί που αρχικώς ετέθη. Δηλαδή ότι αυτά τα πρόσωπα αποστασιοποιούνται από το συγκεκριμένο πολιτικό φαινόμενο της τρομοκρατίας και ειδικότερα της 17 Νοέμβρη ή και του ΕΛΑ, και βεβαίως δηλώνουν την δημοκρατική τους ευαισθησία, τον δημοκρατικό τους φρόνηματισμό, ο οποίος αποκρούει αυτά στα ενεργείας. Αυτό όμως δεν εξαρτάται ούτε επηρεάζεται από τους αφορισμούς, τους πολιτικούς αφορισμούς ή από την αντίθετη πολιτική τοποθέτηση των προσώπων αυτών. Ξεχάσαμε να πούμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον οποίον δώσατε εδώ πέρα. Από τους αφορισμούς, επαναλαμβάνω, των προσώπων αυτών προς το φαινόμενο των τρομοκρατικών περί του οποίου γίνεται λόγος σήμερα. Το φαινόμενο αυτό, μέσα στους κόλπους του γενικότερου αριστερού
κινήματος, όπως είπα στην αρχή, αποτελεί μία αίρεση. Όπως αίρεση να αποτελεί ο συνασπισμός στο ΚΚΕ. Όπως αίρεση αποτελούν διάφορες ομάδες του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και σήμερα, ή διάφορα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας ή παλαιότερα του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας και ούτω καθεξής, μέσα σε ένα γενικότερο πολιτικό όμιλο. Μέσα σε μία οικογένεια μεγάλη πολιτική, έχει και η 17 Νοέμβρη, είναι το απόπεδο, αν θέλετε, όπως το παρουσιάζουν οι κύριοι εδώ, μιας ενιαίας γραμμής και μιας ενιαίας οργανώσεως, άλλωστε. Από τις ίδιες τις ομολογίες κορυφαίων προσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως του κυρίου Κολοζόφ ή του κυρίου του Κώστα του Βουλγαρόπουλου, τον οποίο παρουσιάσετε εδώ, αναγνωρίζουν και υιοθετούν, και δεν αρνήθηκαν ποτέ, ότι η γενικότερα στήριξή των απέρεε πάντοτε και πολιτικός και οικονομικός μέσα από τον ευρύτερο, λέει, διεθνή προλεταριασμών και βεβαίως μέσα από την ενίσχυση της τότε Σοβιετικής Ενώσεως. Λοιπόν, μέσα από το γένος αυτό, το οποίο είναι ενιαίο, διότι σας έχω πει ότι από το 1972-73 συντονίζονται όλες οι αριστερές δυνάμεις μέσω δύο κορυφαίων οργανώσεων. Της ΑΔΗΝ, η οποία είναι άμυνα δια τη ΑΔΗΣ, άμυνα δια τη δημοκρατία και των σοσιαλισμών, της οποίας εκφραστής και καθοδηγητής είναι ο Μιχαήλ Ράπτης, ο άνθρωπος ο οποίος κατήφθηνε και καθοδηγούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου, και η άλλη είχε την ονομασία Μπελογιάννης, της οποίας τυπικός αρχηγός ήταν ο Μάρκος Ροφιάδης. Αυτά τα δύο πρόσωπα συντονίζουν, προσέξτε, την όλη κίνηση. Μέσα στην κίνηση αυτή υπάρχουν διαφορές. Αυτά όλα δεν έχουν ξεπεραστεί, κύριε Καρακώστα, μετά από τόσα χρόνια? Εξακολουθούν να υπάρχουν και να λειτουργούν? Κοιτάξτε, το υλικό κατά βάση πρέαν των φυσικών και βιολογικών απολειών κινείται μέσα στους χώρους αυτούς, αλλά κοιτάζει κατά καιρούς και κατά περιόδους να προσαρμόζεται στα σύγχρονα παγκόσμια και εσωτερικά δεδομένα της χώρας των, και κατά συνέπεια διαφοροποιούνται κατά την ανοχή και κατά την έγκριση της λαϊκής αισθήσεως των συγκεκριμένων κρατών. Το πρόβλημα είναι ότι αντιλαμβάνονται στην πορεία, πέραν του δόγματός των, πέραν τις αρχικές τους γραμμές, πόσο η γραμμή των αυτή ή η κατεύθυνση είναι αποδεκτή από την πηγαία αίσθηση της εθνικής αυτοσυντηρήσεως των λαών, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, μέσα σε αυτά τα μεγάλα, σας επαναλαμβάνω, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά προβλήματα. Λοιπόν, η απάντησή μου λοιπόν είναι η εξής, ότι όσον αφορά τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι βεβαίως πολλοί είχαν και κυβερνητικά θέσεις κλπ, οι άλλοι είχαν ειδικότερες επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα, περί των οποίων έκανα λόγο προηγουμένως, εκφράζουν αυτό που έχουν αντιληφθεί ή αυτό που έζησαν. Αυτό όμως που έζησαν και αυτό το οποίο καταθέτουν είναι ασφαλώς και οπωσδήποτε μέρος ενός όλου, το οποίο όλων, επαναλαμβάνω, στην πορεία του και στη ιστορική του διαρρομή έχει τα σπαραλλαγά του, τις οποίες άλλος καταδικάζει, άλλος δέχεται. Λοιπόν, αυτά θέλω... όλα πώς εσείς τα θεμελιώνετε και πώς τα αποδεικνύετε, δηλαδή αυτή την άποψή σας, αυτή την τοποθέτησή σας, πώς μπορούμε να δώσουμε στον ελληνικό λαό, σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή, αποδεικτικά στοιχεία, τρόπος του λέγειν, εν πάση περιπτώσει ενδείξεις ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχετε για να πείτε ότι...